Εικόνες σοκ που δεν χωρά ο ανθρώπινος νους. Ο πολίτης που πρώτος αντίκρισε το μακάβριο θέαμα σε παράδρομο της Εθνικής Οδού στην περιοχή της Σούδας στα Χανιά, σε κοντινή σχετικά απόσταση από το βιοτεχνικό πάρκο, δεν μπορούσε αρχικά να πιστέψει στα ίδια του τα μάτια. Μπροστά στο απανθρακωμένο κουφάρι του άτυχου τετράποδου, όχι μόνο δεν έμεινε ασυγκίνητος, αλλά έσπευσε να ειδοποιήσει τις αρμόδιες αρχές, κάνοντας το πρώτο ουσιαστικό βήμα για να ξεκινήσει έρευνα και να εντοπιστεί ο δράστης που προχώρησε σε αυτή την αποτρόπαια πράξη. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο μας ανησυχεί πάρα πολύ, καθώς πιθανότατα το ζώο κάει και ζωντανό. Και εισήρθηκε και πολλά μέτρα στην προσπάθειά του να διαφύγει και να σωθεί. Χτες το απόγευμα, 8.30 ώρα, ενημερωθήκαμε μέσω φάξ από την αστυνομία για ένα περιστατικό βίας αδέσποτου σκύλου στην περιοχή Βιοπά. Από το σκηνικό τρόμου εικάζεται πως το σκυλί πυρπολήθηκε και κάηκε πιθανότατα ζωντανό, βρίσκοντας φρικτό θάνατο. Μάλιστα, τα σημάδια στο σημείο καταδεικνύουν πως επιχείρησε να συρθεί μακριά από τον πυρηνό όλεθρο σε μια μάταια προσπάθεια να σωθεί από το φρικιαστικό σχέδιο ενός αρρωστημένου μυαλού. Τα φαινόμενα αυτά βίας σε βάρος των ζώων δεν είναι παρά μια προθέρμανση για κάποιους ανθρώπους προκειμένου να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τη βία σε βάρος των ανθρώπων. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι η κοινωνία θα έπρεπε να κινητοποιηθεί και οποιοδήποτε έχει πληροφορίες να τις δώσει στην αστυνομία για να βρεθεί ο δράστης. Μας ανησυχεί για τον λόγο, σαν ο πολιτισμός μας και η παιδεία μας δεν ανταποκρίνονται σε τέτοιου είδους ενέργειες, πρέπει να τις καταδικάζουμε και τις καταδικάζουμε. Το γεγονός πως το τετράποδο φορούσε περιλέμιο ενισχύει το ενδεχόμενο να πρόκειται για ζώο δεσποζόμενο, ωστόσο δεν έφερε ηλεκτρονική σήμανση και άρα δύσκολα μπορεί να εντοπιστεί τυχόν κηδεμόνας. Το αποτρόπαιο περιστατικό με θύμα ένα ανυπεράσπιστο ζώο είναι δυστυχώς ένα από τα πολλά που κατά καιρούς διαδραματίζονται και επί κριτικού εδάφους. Σοκαρισμένοι από τη φρικαλαιότητα, εκπρόσωποι φυλοζωικών σωματείων αλλά και της αυτοδιοίκησης καλούν όποιο γνωρίζει οτιδήποτε να βοηθήσει την έρευνα της Ελλάς προκειμένου ο δράστης να βρεθεί και να τιμωρηθεί όπως ο νόμος ορίζει. Έχουμε έρθει σε επικοινωνία με την αστυνομία, ζούμε πιέσει να χρησιμοποιήσουν ό,τι μέσα και ό,τι μαρτυρίες έχουν ώστε να φτάσουν στον εντοπισμό του δράστη και να πληρώσει ανάλογα το τμήμα της δικαιοσύνης και να τιμωρηθεί για την πράξη του αυτή. Θα προσπαθήσουμε να ασκήσουμε όση πίεση μπορούμε προκειμένου να γίνουν τα νόμιμα για να βρεθεί ο δράστης. Η βία και κακοποίηση ζώων είναι ένα φαινόμενο με αυξητική τάση και σε επίπεδο Κρήτης. Κι αν κάποιοι επιμένουν να σιωπούν απέναντι σε τέτοιου είδους πράξεις, οι ειδικοί δεν σταματούν να επαναλαμβάνουν πως αυτός που εύκολα θανατώνει ένα σκύλο, εύκολα μπορεί να απειλήσει και μια ανθρώπινη ζωή. Στατιστικές άλλωστε δείχνουν πως 6 στους 10 φυλακισμένους που έχουν καταδικαστεί για βίαιες συμπεριφορές είχαν στο ενεργητικό τους κακοποίηση ζώων.